προτέρων τι μπορεί να γίνει. Έχετε εμπιστοσύνη στη διέστησή σας ώστε να καταλάβετε τι μπορεί να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Τα λιοντάρια μας τα οποία έχουν μαζευτεί λιγάκι, των πρώτων ημερών, αν είστε 25, 26, 27, θέλετε να κάνετε μία αλλαγή, παρά το γεγονός ότι φαίνονται πολλά ευχάριστα πράγματα. Θα μάθετε σήμερα, ίσως και αύριο, κάποια θέματα που έχουν σχέση με το εξωτερικό, με ταξίδια που πρόκειται να κάνετε, με νομικά διαδικαστικά, τα οποία θα σας δείξουν ακριβώς ποια γραμμή πρέπει να ακολουθήσετε. Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως σε συλλογική δουλειά ή σε φίλους, να παρατηρήσετε ότι ίσως να είναι υπερβολική σε αυτά που σας λένε ή εκεί που σας οθούν. Γενικότερα είναι μία μπερδεμένη περίοδος, δεν είναι κακή. Ο Δίας πάντα ευνοεί αυτό τον καιρό τα σχέδιά σας και τα συναισθηματικά και τα παιδιά και οτιδήποτε έχει σχέση με ό,τι αγαπάτε ή με ό,τι προσπαθείτε να κάνετε. Όμως είναι λίγο μπερδεμένα και πρέπει να αφήσετε λίγο τις ημέρες να περάσουν για να δείτε τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως με μία σχέση, αν είναι ερωτική, με μία συνεργασία, αν είναι δουλειάς, ενδεχομένως να υπάρξει ένας κίνδυνος να χαλάσει, γι' αυτό είναι καλύτερο να ρυθμίσετε τώρα αυτές τις υποθέσεις. Οι παρθένοι μας των τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέχουν. Γενικά ακόμη δεν έχει γίνει αυτό που σας λέω, υπάρχει ένα νομικό διαδικαστικό. Αν έχετε θέματα που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία, ένα νομικό διαδικαστικό θέμα, να ξέρετε ότι αυτό θα έρθει στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες μέχρι τις 15 του μηνός. Φροντίστε λοιπόν τώρα που νοιάζεστε για τα οικονομικά και που θα έχετε μία πληροφορία η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Επίσης αυτόν τον καιρό είναι μία γόνιμη περίοδος για να αποκτήσετε παιδάκια, αν ενδιαφέρεστε. Κρυολογήματα, μικροατυχήματα, εσείς των τελευταίων ημερών. Οι ζυγοί μας ασχολούνται πάρα πολύ με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Ενδεχομένως να πείτε κάποια λόγια που πικραίνουν, να θέλετε να επιλύσετε ένα θέμα οικογενειακό ή της ακίνητης σας περιουσίας και αυτό δεν τρέχει όπως εσείς θέλετε και αυτό σας φορτίσει. Εάν πρόκειται να κάνετε ένα ταξίδι, ρυθμίστε τώρα υποθέσεις γιατί αργότερα μπορεί να χαλάσουν ή ένα νομικό διαδικαστικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, ενδεχομένως να έρθει στο προσκήνιο. Τώρα, οι αγαπημένοι μας σκορπιοί έχουν αλλάξει λίγο αυτό τον καιρό. Έχουν αλλάξει μέχρι τώρα, μισό λεπτό για να τα πω καλά. Τι γίνεται με τους σκορπιούς? Οι σκορπιοί, που είναι και το πιο ερωτικό, σεξουαλικό ζώδιο, μέχρι τώρα είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα συναισθηματικά και με τα γύρω. Αυτό τον καιρό, λοιπόν, έχει αρχίσει να ασχολείται με άλλα θέματα. Άλλα θέματα τα οποία σας απασχολούν, και σήμερα μπορεί να έχετε σοβαρές πληροφορίες ή μια διέστηση η οποία σας οδηγεί σε θέματα εργασίας. Εργασία ή υγεία σας απασχολεί, θα έχετε σημαντικές πληροφορίες οι οποίες είναι θεαματικές και ρυθμίστε τώρα και όχι παραδείγματος χάρη στις 7 του μηνός θα σας λέω ότι αποφύγετε να κάνετε θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή με την υγεία στις 7. Μπορείτε τώρα να τα ρυθμίσετε. Είναι πολύ καλύτερη περίοδος αυτή. Ασχολείστε πάρα πολύ. Θα ασχοληθείτε με ένα οικονομικό θέμα το οποίο θα είναι πιο σοβαρό την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό ρυθμίστε το τώρα. Οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Γενικότερα, όμως η έμπνευση δεν σας έχει εγκαταλείψει. Νομίζω ότι έχετε ιδέες στο μυαλό σας, οι οποίες θα είναι σημαντικές. Οι αγαπημένοι μας τοξότες, τι έχουν αυτό τον καιρό, είτε με τα παιδιά ή με τον ερωτικό σύντροφο, θα πείτε κουβέντες οι οποίες είναι αληθινές, αλλά προσέχετε μην πληγώνουν. Η ερωτική σας ζωή είναι αυτή τη στιγμή στο ζενίθ, προσπαθήστε να επωφεληθείτε, αλλά εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, για προσέχετε, γιατί η επόμενη εβδομάδα μπορεί με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες να φέρει μία σοβαρή διένεξη, θα μπορούσα να πω, και ίσως και κάποιοι άλλοι να βάλουν το χέρι τους. Δεν μπορεί να επηρεαστείτε από κάποιους ώστε να έρθει μία σύγκρουση. Εσείς των τελευταίων ημερών που πρέπει ο Δίας είναι στο ζώδιό σας, αλλά πολλές φορές όταν είναι ο Δίας στο ζώδιό μας, είμαστε λίγο ενεξάλλου, ξέρεις, τα λέμε λιγάκι έξω από τα δόντια, έχουμε μία πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά και πολλές φορές έτσι λοιπόν εσείς των τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέχετε τι κάνετε, τι υπερβολές κάνετε αυτόν τον καιρό, ώστε να μην γίνει μία διένεξη η οποία θα είναι δύσκολο να επουλωθεί.
Εγώ και Ρήμας, τι έγινε, σπίτι μου, σπιτάκι μου, βλέπω πολύ, ασχολείστε με το σπίτι, με τα παιδιά, έχετε να πείτε κουβέντες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 12, έχετε πολύ σημαντικές. Και μιλώ για σας, γιατί εσείς του Δεκεμβρίου μπορείτε να περιμένετε πάρα πολλά καλά. Τώρα όλα τα θέματα έχουν έρθει στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο χρόνος και ο άλλος χρόνος, ο οποίος έχει να μας δώσει πολλά από αυτούς τους πλανήτες που σας λέω, τον Κρόνο και τον Πλούτονα, ο οποίος σιγά σιγά αλλάζει και τον κόσμο και σε πολιτικό επίπεδο. Να κάνω μια παρένθεση, βλέπουμε διάφορα πράγματα που δεν είχαμε βρει, αυτό που σας λέω ότι τα κράτη θα κλείνονται. Για σας λοιπόν τους εγώκερους επανέρχομαι ότι είναι μια μέρα που θα κάνετε συζητήσεις είτε με τα παιδιά είτε με πρόσωπα της οικογένειάς σας. Γενικά είστε αρκετά δυναμικοί. Μην το παρακάνετε την άλλη εβδομάδα στο χώρο της εργασίας ή και της υγείας. Υδροχόοι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά αυτό το καιρό. Έχετε συζητήσεις, έχετε συναντήσεις μικρές, μεγάλες, με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα. Η καθημερινή σας ζωή δεν σας λείπει. Με τα ερωτικά σας νομίζω ότι είστε αρκετά καλά, ή με τα παιδιά, γιατί αυτό είναι και δημιουργία. Η άλλη εβδομάδα μπορεί να είστε και λίγο υπερβολικοί, είπαμε, αλλά λιγάκι με μέτρο. Ενώ φίλοι μπορεί να είναι κοντά σας. Τα ψαράκια μας έχουν καθημερινές συναντήσεις έχετε. Σήμερα θα μιλήσετε και θα πείτε πράγματα με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, τα οποία είναι σημαντικά και με ένα οικονομικό θέμα. Νομίζω ότι είστε σε μια πολύ καλή περίοδο που τα ψάρια αυτόν τον καιρό, λες και αυτοί οι πλανήτες που είναι εδώ και που για άλλους μπορεί να δημιουργούν θέματα, ειδικά σε πολιτικό επίπεδο στις χώρες κτλ. Για σας, λες και σας σοβαρεύει, σας μεγαλώνει. Ο Κρόνος είναι αυτός ο οποίος έρχεται και σου δείχνει αλήθειες και αυτόν τον καιρό είναι πολύ θετικός για τα ψάρια. Μόνο των τελευταίων ημερών, περιμένετε να έρθει 15 του μηνός που θα σας λέω άλλα και όχι τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Γενικά θέλω να πω όμως ότι ο Μάιος, με τα δύσκολά του και τα εύκολά του, δεν μπορώ να πω ότι έχει και κάποιες δυσκολίες, αλλά είναι από τους μήνες που μπορεί να περάσει λίγο ατάραχα, σε αντιδιαστολή με τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, που είναι λιγάκι θα έχουμε εξελίξεις σοβαρές. Λιτσάκι, με ευχαριστώ.